εισπράττει, αλλά δεν επιστρέφει τίποτα. Παράδειγμα, από τη μαέρα που βρισκόμαστε, το κράτος έχει, η ΕΤΑΔ έχει αρκετά έσοδα, κάποια εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Να μην πούμε το νούμερο. Από αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που εισπράττει, δεν επιστρέφει κάποια χρήματα με τη μορφή επένδυση στον χώρο, επισκευή στον χώρο, ανάπλαση κάποιου σημείου, ανάπτυξη του χώρου. Θα πρέπει λοιπόν και το κράτος να αλλάξει η προσέγγιση τα ακίνητα αυτά που έχει, εάν θέλουν πραγματικά να γίνουν μοχλός ανάπτυξης, δεν είναι να τα απομυζούμε και να τραβάμε χρήματα και να τα ρίχνουμε σε μια μαύρη τρύπα χρέους ή στην εθνική οικονομία.